Θα προσπαθήσω τώρα να κάνω μια εισήγηση στο διαλεκτικό υλισμό. Θα δώσουμε βάση στους ορισμούς, θα ορίσουμε και στη συνέχεια σε παραδείγματα. Οι ορισμοί θα είναι πιο σφιχτοί, αναγκαστικά και λίγο δυσνόητοι. Τα παραδείγματα ελπίζουμε να ρίξουν λίγο φως περισσότερο. Τώρα, ε, όταν είπαμε ότι θα κάνουμε 7 απλά μαθήματα μαρξισμού, είπαμε ότι θα τα πάμε από το 0. Έτσι, δηλαδή, το σημερινό μάθημα είναι φιλοσοφικό μάθημα σκεφτόμουν να το προσπεράσω το πρώτο κομμάτι. Ήθελα να ορίσουμε το τι είναι η φιλοσοφία λίγο και μετά να προχωρήσουμε. Μετά λέω θα περάσει η ώρα να πάμε γρήγορα παρακάτω. Δε, ερχόμενος άνοιξα λίγο ραδιόφωνο και είχε μια αθλητική εκπομπή και εξηγούσε ένα α πούμε εκεί πέρα ότι η φιλοσοφία εκείνη του προπονητή είναι διαφορετική ενό άλλου. Και φούντοσα, δεν θέλει πολύ. Ξέρετε πώ είναι αυτά. Λοιπόν, να ορίσουμε λίγο τι είναι η φιλοσοφία, γιατί έτσι όπω έχουν χειδαϊστεί οι όροι σήμερα, φιλοσοφία έχουν οι προπονητέ των ομάδων και τι επαναστάσει κάνουν τα σαμπουάν και τα απορριπαντικά. Να το βάλουμε σε μια άλλη βάση. Λοιπόν, φιλοσοφία. Λέμε ότι είναι μια μορφή κοινωνικής συνείδησης που αντανακλά δια ενιών. Τι. Λοιπόν, τους νόμους, τους γενικούς νόμους ανάπτυξης της φύσης, της κοινωνίας και της νόησης. Ο ορισμό αυτό μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι τι αντανακλά η φιλοσοφία, τι γενικέ αρχέ του είναι και τη διαδικασία τη γνώση. Ε, αλλού μπορούμε να το δούμε ότι αντανακλά, τι αντανακλά τη θέση του ανθρώπου με στον κόσμο. Και με μια πιο γενική διατύπωση, μα δίνει μια ενιαία και συνεκτική θεώρηση του κόσμου ω όλου. Τώρα, να ρίξουμε το βάρο σε πρώτη φάση στο γιατί είναι μια μορφή κοινωνική συνείδηση. Θα μα πάρει λίγο χρόνο αυτό, θα επανέλθουμε. Άλλη μορφή κοινωνική συνείδηση είναι η τέχνη. Άλλη είναι η επιστήμη. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να δούμε τη διαφορά και μέσω αυτού να καταλάβουμε καλύτερα τη φιλοσοφία. Α πάρουμε το φαινόμενο του πολέμου. Δια της τέχνης, ας πούμε, τη τέχνη, σκεφτείτε α πούμε την Γκέρνικα του Πικάσο. Πλάθη μορφέ, ε, οι οποίε αποτυπώνουν απόγνωση, βία, θάνατο, όλα αυτά τα στοιχεία που έχει ο πόλεμο. Μέσα από παραστάσει όμω. Στη φιλοσοφία, αυτό το πράγμα, το φαινόμενο του πολέμου δεν αντανακλάται για τον παραστάσεων αυτών, αλλά δια ενιών. Πόλεμος, λέμε, είναι η συνέχεια της πολιτικής με βία, ένοπλα μέσα και επειδή η πολιτική δεν υπάρχει χωρίς τάξεις, δεν υπάρχει και πόλεμος χωρίς ταξικό περιεχόμενο. Υπάρχουν δίκαιοι πόλεμοι, άδικοι πόλεμοι. Δεν σχολάσαμε μην μπερδευτεί Λοιπόν... Δίκαιοι πόλεμοι είναι αυτοί που αποβλέπουν στη χειραφέτηση των λαών από του καταπιεστέ του, στη χειραφέτηση μια τάξη από μια άλλη καταπιεστική τάξη. Άδικοι πόλεμοι, το αντίστροφο, οι πόλεμοι που καταπιέζουν μια τάξη, οι πόλεμοι που καταπιέζουν ένα λαό. Βλέπουμε λοιπόν ότι από τη μία δουλεύουμε με παραστάσει στην τέχνη, μέσα από τι παραστάσει αντανακλάται ο κόσμο, ενώ στη φιλοσοφία βλέπουμε πόσο αφηρημένο λόγο χρησιμοποιούμε, αφηρημένε έννοιε και έτσι αποτυπώνουμε την πραγματικότητα. Λοιπόν, πότε γεννιέται τη φιλοσοφία. Γιατί και σε αυτό υπάρχει ένα σκοτεινό σημείο από τον εκθηδαϊσμό. Ξέρουμε γενικώ ότι κατά τον 6ο αιώνα αναπτύσσεται τη φιλοσοφία στον ελληνικό κόσμο, συγκεκριμένα στις Ιωνικές πόλεις. Από εκεί ξεκινάμε, αλλά ταυτόχρονα να πούμε ότι και στην Κίνα αναπτύσσεται τη φιλοσοφία και στην Ινδία, με διαφορετικό τρόπο όμως, όχι τόσο διαχωρισμένα από τη θρησκευτική σκέψη, και με μια λίγο διαφορετική προβληματική σε κάποιε περιπτώσει. Η κοινωνική προϋπόθεση για να υπάρξει φιλοσοφία είναι να υπάρχει ένας ορισμένος διαχωρισμός ανάμεσα σε χειρονακτή και πνευματική εργασία. Κάτι τέτοιο θα συμβεί με τους δουλειοκτητικούς πολιτισμούς και γι' αυτό αναφέρομαι στην Κίνα, στην Ινδία και στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν είναι βέβαια, ακριβώς στην ίδια έκταση και με τον ίδιο τρόπο και γι' αυτό και έχουμε αυτή την ιδιομορφία της φιλοσοφίας. Είναι μια άλλη συζήτηση αυτή. Μπορούμε στο τέλος να επανέλθουμε. Αν πιάναμε την αρχαιολογική γραμματεία από την εποχή του Ομήρου, πολλοί βγαίνουν και λένε ότι υπάρχει φιλοσοφία εκεί μέσα. Φιλοσοφία δεν υπάρχει. Προβληματισμό γενικώ υπάρχει, αλλά είναι άλλο πράγμα το έπο, άλλο πράγμα η ποιήση, άλλο πράγμα η φιλοσοφία. Λέει σε ένα σημείο, α πούμε, στην Ιλιάδα, και τον θνητωνει η γενεά, τον φίλο νομιάζει. Τον φίλων άλλα ο άνεμο χαμέ σκορπά και άλλα φυτρώνουν, όσοι άνοιξε τα δέντρα αναχλωραίνει. Και τον θνητών μια γενιά φυτρώνει και η άλλη πάβει. Βλέπουμε εδώ μια κίνηση. Παρομοιάζεται ε, η ζωή και ο θάνατος των ανθρώπων ε, με εκείνη των φίλων. Ε, όμως λίγο μετά, αν περάσουμε δηλαδή ένα-δυο αιώνες αργότερα, βλέπουμε στον αναξίμανδρο ένα απόσπασμα που λέει «Αρχή των όντων είναι το άπειρο». Απευθείας μιλάμε, η αφαίρεση είναι τεράστια σε σχέση με την προηγούμενη φάση. Δεν μιλάμε για κάτι συγκεκριμένο, μιλάμε για τα όντα, οτιδήποτε υπαρκτό δηλαδή. Έτσι. Και η αρχή είναι και το άπειρο. Μια επίση εξαιρετικά αφηρημένη έννοια που σε εκείνη τη φάση σχετίζεται με το απροσδιόριστο. Τα, και αυτά λέει από τα οποία γεννιούνται τα όντα, σε αυτά και επιστρέφουν κατά αναγκαιότητα. Εδώ πέρα βλέπουμε, ενώ πριν είχαμε την άνοιξη, σαν μια δύναμη που κάνει τα πράγματα να κινούνται, εδώ πέρα βλέπουμε την αναγκαιότητα. Επίση πολύ πιο αφηρημένο λόγο. Διότι τα όντα αποδίδουν δίκη τιμωρία το ένα στο άλλο, ε, για την αδικία σύμφωνα με την τάξη του χρόνου. Άλλη μια ε, υψηλή αφαίρεση. Είναι σαφές δηλαδή από ένα τέτοιο απόσπασμα ότι έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση, έχει αναπτυχθεί μια άλλη μορφή κοινωνικής συνείδησης. Δεν έχουμε τις παραστάσεις πια εκεί μέσα, δεν παρομοιάζουμε την ανθρώπινη ζωή με φύλλα, αλλά μιλάμε για το σύνολο των όντων, για το σύνολο του κόσμου, έτσι, με ε, ε, εξαιρετικά αφηρημένους όρους. Λοιπόν, το βασικό ερώτημα της φιλοσοφίας αφήνω τα ιστορικά κομμάτια. Τι προηγείται, η ύλη ή η ιδέα, η ύλη ή η συνείδηση ή το πνεύμα αλλιώς. Το ερώτημα αυτό είναι βασικό, διότι εάν απαντήσεις ότι προηγείται η ύλη, τότε η ιδέα είναι παράγωγο. Αν απαντήσεις ότι η ιδέα είναι το πρωτεύον, τότε το παράγωγο είναι η ύλη. Αυτές οι διαφορετικές απαντήσεις θα οδηγήσουν σε τελείως διαφορετικές αναλύσεις της φύσης, της κοινωνίας και της νόησης του ανθρώπου. Αυτοί που δέχονται ότι πρωτεύων είναι η ύλη και παράγωγο η ιδέα, η συνείδηση δηλαδή, είναι οι ληστές φιλόσοφοι. Για τους ληστές υπάρχει ένας αντικειμενικός κόσμος, ο οποίος καθώς αναπτύσσεται, σε κάποια φάση δηλαδή της ανώτερα οργανωμένης έτσι ανάπτυξης αυτής της ύλη, παράγει αυτή την ιδιότητα τη συνείδησης. Έτσι προκύπτουν οι ιδέες. Ε, η συνείδηση θεωρείται παράγωγο λοιπόν της ηλικής κίνησης, και είναι μέρο αυτού του υλικού κόσμου. Οι ιδεαλιστέ τώρα χωρίζονται σε δύο κατηγορίε. Εάν θεωρήσουμε λοιπόν ότι η προτεραιότητα έχει η ιδέα, μπαίνουμε στου ιδεαλιστέ, οι οποίοι χωρίζονται σε δύο κατηγορίε, ανάλογα με το τι εννοούν ότι είναι η συνείδηση και τι εννοούν ότι είναι ο κόσμο. Δηλαδή, οι αντικειμενικοί ιδεαλιστέ υποστηρίζουν ότι Συνείδηση είναι μια προϋπάρχουσα, μια πρωτεύουσα ιδέα, ένα πνεύμα το οποίο έχει βούληση, σχεδιάζει και παράγει έναν υλικό κόσμο, ο οποίο υπάρχει αυτό απέναντί μα, είναι αντικειμενικό δηλαδή, γι' αυτό και λέω έτσι, αντικειμενικοί ιδεαλιστέ. Και υπάρχουν και υποκειμενικοί ιδεαλιστέ, οι οποίοι στην ουσία όταν λένε η συνείδηση προπάρχει του κόσμου, εννοούν τη δική του συνείδηση, έχουν αρκετέ παραλλαγέ βέβαια εδώ, αλλά η συνείδηση του ανθρώπου είναι αυτή που παράγει. Αυτό που νομίζει ότι είναι ένα κόσμο απέναντί του. Στην ουσία, ο κόσμο δεν είναι παρά ένα σύμπλεγμα συναισθημάτων και σκέψεων μέσα μα. Υπόκειται δηλαδή σε εμά. Δεν υπάρχει ένα αντικειμενικό κόσμο έξω από τη δική μα σκέψη. Άρα λοιπόν, έχουμε τον υλισμό, έχουμε τον ιδεαλισμό, ο οποίο σπάει στα δύο, στον αντικειμενικό και στον υποκειμενικό. Μπορεί ο άνθρωπο να γνωρίσει τον κόσμο, είναι μια άλλη πλευρά του ίδιου ερωτήματο. Αν απαντήσουμε από τη σκοπιά του υλισμού. Εφόσον ο κόσμο είναι αντικειμενικός και εφόσον η συνείδηση είναι μια αντανάκλαση αυτού του κόσμου, μπορεί να αποτυπώνει τι αντικειμενικέ σχέσει. Μπορεί να αποτυπώνει δηλαδή του νόμου μέσα από τι έννοιε και να τι κατανοεί. Εάν ήμασταν στο στρατόπεδο του ιδεαλισμού, τότε θα συνέβαινε το εξή. Οι αντικειμενικοί ιδεαλιστέ πρώτα θεωρούν ότι οι αντικειμενικέ σχέσει του κόσμου, οι νομοτέλειε, οι νόμοι, τα πάντα όλα αυτά είναι παράγωγα αυτή τη πρωτεύουσα ιδέα. Οπότε, αν, αν, θεωρήσουμε αυτή την ιδέα ω ένα θεό, για παράδειγμα, γιατί οι πιο πολλέ θρησκείε αυτή την, ε, τη βάση έχουν, η γνώση αυτού του Θεού ω ένα σημείο είναι δυνατή και τι σκέψει του. Άγνωστη βουλέ του κυρίου και τα λοιπά στη συνέχεια. Λοιπόν, οι υποκειμενικοί ιδεαλιστέ από την άλλη σκοπιά έχουν μεγαλύτερα προβλήματα στην ανάπτυξη τη γνώση. Αρνούμενοι την ύπαρξη αντικειμενικού κόσμου, αρνούνται και τι αντικειμενικέ σχέσει. Θεωρούν ότι οι σχέσει αυτέ είναι υποκειμενικέ, είναι σχέσει που κατασκευάζονται στο νου μα. <κυρίζει> δηλαδή, φτάνουν σε σημείο να σου ότι η αιτιότητα, η σχέση αιτία και αποτελέσματο, δεν είναι αντικειμενικό πράγμα, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, είναι ένα γέννημα του νου. Με αυτόν τον τρόπο, σιγά σιγά η γνώση αρχίζει να ταυτίζεται με το άμεσα εμπειρικό, με τι παραστάσει τη άμεση και τίποτα περισσότερο. Επιστήμη έτσι θα μπορούσαμε να έχουμε φυσικά. Υπάρχει και μια άλλη κατηγορία, σκεπτικοί φιλόσοφοι ή αγνωστικιστέ, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν πρέπει να, δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο ποιο είναι η η ιδεα Και συνήθω η τοποθέτησή του είναι ότι ούτε οι αισθήσει, ούτε ο νους, ή ανάλογα την παραλλαγή τέλο πάντων, δεν είναι αξιόπιστες πηγέ για τη γνώση. Λοιπόν, η γνώση ενδεχομένως τα ανταυτίζεται μόνο με το εμπειρικό, κάθε νοητική πράξη πέρα από το εμπειρικό είναι αυθαίρετη. Mm. Ή μια άλλη παραλλαγή που λέει ότι η σχέση του εμπειρικού γεγονότος και η έκφρασή του για της γλώσσας είναι αυθαίρετη. Οπότε, κατά συνέπεια, και εκεί πραγματικότητα διαχωρίζεται από τη γνώση. Πώς επηρεάζεται η ανθρώπινη ε, πράξη από τη, φιλο... από τη φιλοσοφική αντίληψη που επιλέγουμε. Τα αίτια τη κοινωνική εκμετάλλευση και ανισότητα στον καπιταλισμό. Παράδειγμα. Ιδεαλισμό. Πώ θα το προσέγγιζε. Αν δεχτούμε την ιδεαλιστική άποψη ότι η συνείδηση καθορίζει την κοινωνική πραγματικότητα, η συνείδηση καθορίζει το κοινωνικό είναι, τότε η αιτία τη εκμετάλλευση των εργαζομένων και τη καταδινάσταυση όλων των λαών από το κεφάλαιο πρέπει να αναζητηθεί σε κακόβουλε διαθέσει και σε έναν εγγενή ατομικισμό των ανθρώπων. Φύση-ατομικισμό, για παράδειγμα. Στην ειλιστική προσέγγιση, η κοινωνική πραγματικότητα καθορίζει τη συνείδηση. Πιο δυνατά. Πιο δυνατά. Τότε πρέπει να αναζητήσουμε την αιτία στον κοινωνικό τρόπο παραγωγή, στην ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, στι σχέσει παραγωγή και στην ταξική διάρθρωση τη κοινωνία. Είναι μια εντελώ διαφορετική προσέγγιση. Έχει άμεσε συνέπειε δηλαδή στην πολιτική μα. Κατά συνέπεια, οι ιδεαλιστέ είτε δέχονται την κοινωνική ε, εκμετάλλευση. Με τη δικαιολόγηση ότι αυτή είναι η φύση του ανθρώπου ή αυτό είναι το σχέδιο κάποιου Θεού. Είτε αν επιθυμούν την άρση τη εκμετάλλευση, επιδιώκουν πρώτα την αλλαγή σε ιδεατό επίπεδο, δηλαδή στι ιδέε των ανθρώπων. Θελουν, θεωρούν πρωτεύο να πείσουν πρώτα του ανθρώπου για μια άλλη κοινωνία, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μπροστά μα, και αφού του πείσουμε, θα μπορέσουμε συνέχεια να το πράξουμε. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα, θα το δούμε και παρακάτω. Οι λιστές. Ξεκινώντα από τη σκοπιά τη άρση, δηλαδή τη εκμετάλλευση, θέτουν ω προτεραιότητα όχι να πείσουν του εργαζόμενου για έναν ιδεατό κόσμο, αλλά για την αντίληψη, ε, τη συνειδητοποίηση των αναγκών του στον σημερινό κόσμο. Στα προβλήματα που έχουν σήμερα, που παράγονται από τη σημερινή κοινωνία. Η υπεράσπιση αυτών των αναγκών, η προσπάθεια ικανοποίηση των αναγκών του σήμερα, είναι αυτή η οποία θα μα οδηγήσει σε μια κοινωνική αλλαγή και σε μια άλλη κοινωνία. Και όχι μια, να το πω αλλιώ. Ένα συντονισμό γύρω από μια συλλογική φαντασίωση. Βασικές φιλοσοφικές μέθοδοι. Πέρα από τις βασικές παραδοχές λοιπόν για το ερώτημα, τι είναι πρωτεύωνη ύλη ή η ιδέα, τίθεται ένα ζήτημα για τη μέθοδο που χρησιμοποιούμε. Υπάρχει η μεταφυσική και υπάρχει και η διαλεκτική. Η μεταφυσική μέθοδος προσεγγίζει τα πράγματα ξεκομμένα, απομονωμένα. Το ένα από το άλλο. Συνήθω δεν τα βλέπει στην ιστορική του ανάπτυξη και το κυριότερο είναι ότι δεν τα βλέπει στην εσωτερική του αντίφαση. Δεν βλέπει δηλαδή τι αντιφάσει ε, μέσα στα ίδια τα φαινόμενα, οι οποίε αντιφάσει είναι αυτέ που θα οδηγήσουν στην αυτοανάπτυξή του, στι ποιοτικέ αλλαγέ. Η μεταφυσική βλέπει τελειωμένα πράγματα, στατικά. Θα, δείξω, θα αναφερθώ πάλι με ένα παράδειγμα για να το κάνουμε λίγο πιο ξεκάθαρο. Ενώ στη διαλεκτική από την άλλη, τα βλέπουμε τα πράγματα πάντοτε σε σχέση το ένα με το άλλο. Πάντοτε στην πορεία της κίνησης τους, μέσα στην ιστορικότητά τους, μέσα στην αλλαγή τους. Και πάντοτε αυτό που λέμε προσδιοριζόμενα το ένα με τις σχέσεις που έχει αναπτύσσει με το άλλο. Παράδειγμα. Η εκμετάλλευση και η εξουσία. Πώς θα προσεγγίζει ο μεταφυσικός, πώς θα το προσεγγίσουμε διαλεκτικά. Θα προσπαθήσουμε διαλεκτικά, ηλιστικά διαλεκτικά αυτή, σε αυτή τη φάση. Λοιπόν. Στη μεταφυσική εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και η εξουσία μια μειοψηφία επί τη πλειοψηφία είναι μόνιμα χαρακτηριστικά τη κοινωνία. Θεωρούνται μόνιμα χαρακτηριστικά. Η δημιουργία του οφείλεται στην ανθρώπινη φύση και βούληση και σύμφωνα με αυτή ο πιο δυνατό πάντα υποτάσσει τον αδύναμο. Αυτό το σκεπτικό θα το έχετε ακούσει όλοι λίγε πάνω κάτω πολλέ φορέ. Λοιπόν, μπορεί αυτό το φαινόμενο να εκδηλώνεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε ιστορική περίοδο, αλλά η ουσία παραμένει η ίδια και είναι αμετάβλητη. Αυτό που λέγαμε ότι τα βλέπει στατικά τα πράγματα η μεταφυσική ανάλυση. Επομένω, κάθε προσπάθεια κατάργηση τη εκμετάλλευση και τη ανισότητα είναι μάλλον μάταια, αφού θα αντιβαίνει αυτό σε μια αμετάβλητη ουσία. Εάν το προσεγγίζαμε διαλεκτικά το ζήτημα, και ένα τέτοιο ζήτημα πρέπει να το δούμε αναγκαστικά στην ιστορική του εξέλιξη, θα βλέπαμε ότι ούτε η, ε, συγγνώμη, ούτε η εξουσία ούτε η εκμετάλλευση δεν είναι μέσα σε κάποια φύση του ανθρώπου καταγεγραμμένη σε κάποιο DNA, ούτε υπήρχαν από πάντα. Θα πρέπει να δούμε πώ: από τα εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια της ανθρωπότητας σε μια εποχή του λίθου φυσικά, γεννιέται σιγά σιγά ένα ένας διαφορετικός τρόπος παραγωγής, πώς αναπτύσσεται μάλλον ένας άλλος τρόπος επιβίωσης, αυτό συνδέεται με τη γεωργία, τη μετάβαση από την κυβοκαλλιέργεια στην αγροκαλλιέργεια, πώς σιγά σιγά δημιουργούνται οι συνθήκες, ούτω ώστε μία κοινωνική ομάδα να υποδουλώσει μία άλλη. Ο κεφαλοκρατικός τρόπος παραγωγής είναι η εξέλιξη ενό τέτοιου Τάξικου κοινωνικού σχηματισμού. Από τη μία συγκεντρώνει σταδιακά όλη την ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγή σε ελάχιστα χέρια, και από την άλλη μετατρέπει όλο και περισσότερο πληθυσμό, κομμάτι του κόσμου δηλαδή, σε εργατική τάξη χωρί ιδιοκτησία. Τα ανταγωνιστικά υλικά συμφέροντα δημιουργούν την πάλη των τάξεων και όπω συνέβαινε και παλιότερα στο φωτογραφικό τρόπο παραγωγή, τη... το ίδιο συμβαίνει και το... έχουμε πάλι πάλι των τάξεων, αλλά αυτή τη φορά η εργατική τάξη είναι μια τάξη χωρί ατομική διοκτησία, και δεν προσδοκά να αποκτήσει μια ατομική ιδιοκτησία, αλλά προσδοκά να καταργήσει την ατομική ιδιοκτησία. Επομένω, εάν έρθουν τα πράγματα κάποια στιγμή, όλοι το ελπίζουμε, η, η άνοδο τη εργατική τάξη στην εξουσία θα καταργήσει και κάθε εκμετάλλευση, θα καταργήσει και κάθε εξουσία. Δεν θα την υποκαταστήσει δηλαδή με μια άλλη. Επομένω, εξετάζοντα με αυτόν τον τρόπο τα πράγματα, διαπιστώνουμε ότι η εκμετάλλευση και η εξουσία δεν είναι πράγματα. Στατικά, δεν είναι πράγματα εγγεγραμμένα στο DNA οποιουδήποτε. Είναι ε, προϊόντα της κοινωνικής εξέλιξης και έτσι πρέπει να τα βλέπουμε. Λοιπόν, α... Τώρα έχω προγραμματίσει και άλλα πράγματα να σας πω. Ιστορική ανάπτυξη ηλισμού και διαλεκτικής. Νομίζω θα τα προσπεράσουμε για να πάμε απευθεία σε βασικές κατηγορίες του διαλεκτικού ηλισμού. Λοιπόν πρώτα απ' όλα να ορίσουμε τι είναι η ύλη. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η ύλη στο διαλεκτικό ελισμό είναι μια φιλοσοφική κατηγορία. Έτσι, φιλοσοφική κατηγορία. Το λέω γιατί. Κάποια στιγμή όταν οι φυσικοί οι επιστήμονες μελετούν το φαινόμενο του ηλεκτρισμού, βγαίνουν κάποιοι και λένε τελειώσαμε πια με την ύλη και αυτά, όλα είναι ηλεκτρισμός, είναι ενέργεια, χαίρετε, πάει η ύλη" αυτή η προσέγγιση είναι λανθασμένη. Εξηγούμε ότι η ύλη φιλοσοφική κατηγορία στο διαλεκτικό υλισμό δεν ταυτίζεται με μια συγκεκριμένη ποιότητα, αλλά στέκεται στην ιδιότητα όλων των πραγμάτων να υπάρχουν αντικειμενικά. Η ύλη λοιπόν δηλώνει την αντικειμενική πραγματικότητα που υπάρχει ανεξάρτητα από τη συνείδηση του ανθρώπου. Ε, ο υλικό κόσμο τώρα, αυτό το οποίο ζούμε μέσα, δεν είναι ένα πράγμα ομοιογενέ. Δημιουργούνται διάφοροι επιμέρου υλικοί σχηματισμοί. Ανάλογα με την κίνηση λοιπόν τη ύλη, προκύπτουν διάφοροι υλικοί σχηματισμοί, άλλοτε πιο περίπλοκοι, άλλοτε πιο απλοί. Η κίνηση τώρα είναι μια καθολική ιδιότητα τη ύλη. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι ακίνητο κατά απόλυτο τρόπο. Βλέπουμε ένα βουνό, μα φαίνεται μια πολυκατοικία, μα φαίνονται ακίνητοι. Όμω συμμετέχουν στην κίνηση τη γη ε, γύρω, από... γύρω από τον ήλιο. Αν πάμε σε εσωτερικό επίπεδο, οποιοδήποτε αντικείμενο, είτε έμβιο είτε άβιο, αποτελείται από τα έμβια από κύτταρα, τα οποία κάνουν άπειρε διεργασίε, ακόμα και όταν στέκονται μόνα του, όταν στεκόμαστε εμεί σταθεροί δηλαδή. Οι, οι διεργασίε είναι άπειρε μέσα στο σώμα μα. Αντίστοιχα, στην, ε, αν πάμε σε οποιοδήποτε μόριο μια ένωση, η κίνηση των ηλεκτρονίων κτλ. Επίση, η κίνηση είναι ακατάπαυστη. Η ακινησία υπάρχει μόνο σε συνθήκε ε, σχετικέ. Δηλαδή, έχουμε ένα κινούμενο όχημα, κινείται μια ταχύτητα α πούμε, και μέσα σε αυτό το όχημα υπάρχουν δύο άνθρωποι που στέκονται, ο ένα δίπλα στον άλλον. Αυτοί, ο ένα σε σχέση με τον άλλον, δηλαδή δεν κινούνται. Τι είναι λοιπόν η ακινησία, Είναι στην ουσία μια στιγμή τη κίνηση. Είναι κίνηση σε ισορροπία, θα λέγαμε. Είναι σχετική η ακινησία, δεν υπάρχει θέμα. Η κίνηση είναι λοιπόν μια καθολική ιδιότητα τη ύλη. Ποιε μορφέ παίρνει αυτή η κίνηση τη ύλη, Επίση, η κίνηση είναι μια φιλοσοφική κατηγορία που είναι πολύ πιο πλούσια από τη συνηθισμένη τη καθημερινή χρήση. Στην κίνηση μέσα εμπεριέχονται τα πάντα. Η αλλαγή, η εξέλιξη βιολογική. Η κοινωνική κίνηση. Α τα δούμε ένα-ένα. Ένα. Η πρώτη μορφή κίνηση, πιο απλή που βρίσκουμε, είναι η απλή μετατόπιση. Ένα σώμα μετατοπίζεται. Αυτή είναι η μηχανική μορφή κίνηση τη ύλη. Υπάρχει φυσική μορφή κίνηση τη ύλη. Τα σώματα, εκτό αυτού, έχουν και άλλε ιδιότητε. Δηλαδή, όταν αναπτύσσει ένα σώμα τη θερμότητά του, τι συμβαίνει, τα μόρια του αρχίζουν και κινούνται πιο γρήγορα. Όμω μπορεί να ανάγεται. Η θερμότητα σε μια, στην προηγούμενη, στη μετατόπιση που λέγαμε, στην κίνηση των μόριων, αλλά δημιουργεί νέε ε, νέες ποιότητε, δημιουργεί νέου νόμου, νέε σχέσει. Δηλαδή, οι νόμοι τη θερμοδυναμική δεν είναι οι νόμοι τη μηχανική κίνηση, ούτε τη ευθύγραμμη ομαλή, ούτε των ταλαντώσεων. Είναι ένα διαφορετικό πράγμα, είναι μια νέα ποιότητα. Αντίστοιχα, έχουμε τη χημική μορφή κίνηση τη ύλη. Όταν δηλαδή συνδε... ε, βάζουμε αντιδράσουν δύο χημικέ ουσίε. Η αντίδραση αυτή θα γίνει με μια ορισμένη ταχύτητα, θα γίνει με μια ορισμένη κατεύθυνση, αλλά το οξύ και βάση είναι άλλα και νερό, θα μα δώσει άλλα και νερό, δεν προκύπτει από του νόμου κίνηση των σωμάτων. Αν βλέπουμε ότι από την απλή μορφή, τη μηχανική μορφή κίνηση τη ύλη, περνάμε στη φυσική μορφή κίνηση τη ύλη, αναπτύσσεται στη συνέχεια η χημική μορφή κίνηση τη ύλη, οι ενώσει τώρα διάφορε χημικέ θα δημιουργήσουν ε, και οργανισμού, οργανική, οργανική ζωή, οργανική ύλη, τα έμβια όντα. Στη συνέχεια, ένα MV1, έχει αναπνέει, μεταβολίζει. Όλα αυτά τα πράγματα στηρίζονται φυσικά σε χημικέ αντιδράσει, αλλά δεν ταυτίζονται με αυτέ. Έχουμε νέε σχέσει. Οι νόμοι ε, τη κληρονομικότητα, για παράδειγμα, δεν έχουν καμία σχέση ε, με τη χημία. Παρότι μπορούν να, να αναχθούν σε ένα βαθμό, να, να εξηγηθούν, να έχουν ένα αναγκαίο υπόβαθρο χημικό, όμω δημιουργούν νέε ποιότητε και νέε σχέσει. Τώρα. Αφού έχουμε και οργανική ζωή, αφού έχουμε έμβια όντα, σε κάποια φάση εξέλιξης δημιουργείται και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα συγκροτήσει κοινωνίες πάλι σε κάποια ιστορική στιγμή και αυτές οι κοινωνίες υπακούν πάλι σε νέους νόμους. Το ότι η ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων έρχονται σε αντίθεση με τι σχέσει παραγωγή, και ότι αυτό θα οδηγεί σε ρήξει. αυτό δεν είναι νόμος της βιολογίας. Είναι ένα νόμο τη κοινωνική μορφή κίνηση τη ύλη. Άρα, βλέπουμε ότι έχουμε τη, φυσική, την, τη μηχανική μορφή κίνηση τη ύλη, τη φυσική, τη χημική, τη βιολογική και την κοινωνική μορφή κίνηση τη ύλη. Λοιπόν, μια άλλη καθολική ιδιότητα τη ύλη πέρα από την κίνηση είναι η αντανάκλαση. Η αντανάκλαση ουσιαστικά είναι μια πλευρά της αλληλεπίδραση μεταξύ υλικών σχηματισμών. Και είναι αυτή η πλευρά τη αλληλεπίδραση, κατά την οποία όταν έχω ένα υλικό σχηματισμό Α που αλληλεπιδρά με ένα άλλον υλικό σχηματισμό Β, ο ένα σχηματισμό αναπαράγει με έναν τρόπο οι ιδιότητε του άλλου σχηματισμού. Τώρα είναι λίγο υπεραπλουστευτικό νομίζω έτσι όπω το έχω θέσει, αλλά για να καταλάβουμε ε, στοιχειοδό τι κάνει η αντανάκλαση. Α πούμε πάμε στην. Ε, φυσική μορφική, κίνηση ύλη ή στην πιο απλά, στη μηχανική. Ε, περπατάει κάποιο στην άμμο. Το υλικό σύστημα πόδι με το υλικό σύστημα άμμο ε, έχονται σε Το γεγονό ότι η πατημασιά μα μένει πάνω στην άμμο. Αυτό είναι ένα στοιχείο αυτή τη αλληλεπίδραση και συγκεκριμένα η ανάκλαση γιατί αποτυπώνει την ιδιότητα τη μορφή του σχήματο του ενό σώματο ε, πάνω στο άλλο. Βέβαια, Όσο η, ύλη, όσο η, μορφή κίνηση τη ύλη στην οποία κινούμαστε δεν είναι, μη οργανική, η αντανάκλαση τίνει να ταυτίζεται με. Είναι μια παθητική αντανάκλαση κατά κάποιο τρόπο, δηλαδή μια αποτύπωση του ενό πάνω στο άλλο. Όταν περνάμε σε πιο σύνθετε μορφέ, σε πιο, σε πιο ε, ανεβασμένε δηλαδή μορφέ κίνηση τη ύλη, η αντανάκλαση γίνεται όλο και πιο σύνθετη και ε, συν, συνήθω συμβαίνει μέσα στο εσωτερικό του υλικού σχηματισμού. Δηλαδή, ε, στη φυσική τώρα έχουμε αντανακλάσει τον καθρέφτη και αυτό είναι η παθητική μορφή, έτσι. Στην έμβια ε, φύση ε, έχουμε την ερεθιστικότητα, για παράδειγμα. Ο ήλιος κάνει τα φυτά να στρέφονται, έτσι, ε, ε, αυτό το φαινόμενο δηλαδή που στρέφονται τα φυτά προς τον ήλιο, είναι αποτέλεσμα αυτής της αντανακλάσης. Είναι πολύ πιο σύνθετο, δεν είναι μια αποτύπωση, δεν είναι σαν το φως πάνω στον καθρέφτη που αντανακλάται, έτσι, η ερεθιστικότητα είναι ένα κομμάτι αυτή τη διαδικασία. Εάν περάσουμε στην ε, κοινωνική μορφή κίνηση τη ύλη, τότε ο, υλικό ο άνθρωπο, ο, άνθρωπος, ο, ο, άνθρωπος, ο συγκεκριμένο κοινωνικό άνθρωπο, αντανακλά μέσα στη συνείδησή του το σύνολο, το σύνολο το, την κοινωνική πρακτική με την οποία έρχεται αυτό σε επαφή. Λοιπόν, αυτή η αντανάκλαση γίνεται ε, μέσα από έννοιες που σχηματίζονται, κρίσεις, συλλογισμού κτλ. Yeah. Τώρα είναι σημαντικό να διακρίνουμε ότι όταν αναφερόμαστε στον άνθρωπο, αναφερόμαστε στο κοινωνικό άνθρωπος και όχι στο βιολογικό. Ο άνθρωπος πριν την ανάπτυξη κοινωνικής πρακτικής ε, δεν ξεχωρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους υπόλοιπους φίλους του ζωικού βασιλείου. Έτσι. Ε, ε, ο εγκέφαλος του ανθρώπου όμως η αλλαγή που έχει ο πρωτόγωνο εγκέφαλο από το σημερινό δεν είναι και τόσο σημαντική που να εξηγεί το γιατί σήμερα, γιατί σήμερα, γιατί σε κάποια φάση δημιουργείται συνείδηση. Η συνείδηση είναι ένα κοινωνικό προϊόν. Τα χέρια του ανθρώπου, δηλαδή του πρωτόγωνου, δεν έχουν τόσο μεγάλη διαφορά από τον σημερινό ανθρώπου, αλλά ο σημερινό άνθρωπο θα παίξει τον για πιάνο, στο... θα έχει άλλε ικανότητε. Αυτέ οι ικανότητε αναπτύσσονται κοινωνικά. Το ίδιο και η συνείδηση του ανθρώπου. Ο άνθρωπο σε μια δοσμένη φάση, δηλαδή όταν μέσα από τι συνεχεί επαναλήψει ε, αξιοποίηση ε, αντικειμένου του εξωτερικού κόσμου της πέτρα, του εργαλείου δηλαδή, για να προσπαθήσει να λύσει ένα πρόβλημά του, σιγά σιγά θα μονιμοποιήσει ένα δεσμό ανάμεσα στην ιδιότητα της πέτρα, που μπορεί να είναι σκληρή, μπορεί να κόβει έτσι και, και το αποτέλεσμα τη δράση τη. Αυτή η σύνδεση είναι μια νέα ειδική νοητική λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου που δεν υπάρχει ε, στους άλλους ε, οργανισμούς. Λοιπόν, ε, αυτά και με τη συνείδηση. Χώρος και χρόνος. Ο χώρος και ο χρόνος είναι μορφές κίνησης της ύλης δεν μπορούμε να μιλήσουμε για ύλη χωρίς να μιλάμε για χώρο και για χρόνο, μόνο που ο χώρος και ο χρόνος επηρεάζονται από τις ιδιότητες της ύλη. Ανάλογα δηλαδή με το υλικό σύστημα το οποίο μελετάμε, τροποποιούνται και οι ιδιότητες του χώρου και του χρόνου. Ο χώρος είναι μια καθολική ιδιότητα των υλικών σωμάτων, να έχουν έκταση, όγκο, σχήμα, να καταλαμβάνουν μια ορισμένη θέση να βρίσκονται σε μια διάταξη σε σχέση με τα άλλα υλικά αντικείμενα. Έχει τρεις διαστάσεις, με τη χρήση των οποίων μπορούμε να καθορίσουμε οποιοδήποτε σημείο. Ο χρόνος από την άλλη πλευρά, και αυτός καθολική ιδιότητα των υλικών διεργασιών, να συντελούνται με μια συγκεκριμένη ακολουθία, να διαδέχονται δηλαδή η μία την άλλη, με ορισμένο ρυθμό, διάρκεια, ο χρόνος είναι ένα μέγεθος που έχει μία διάσταση και σε αντίθεση με τον χώρο που μπορούμε να έχουμε κίνηση προς όλες τις κατευθύνσεις αυτές, ο χρόνος κινείται μονόδρομα από το παρελθόν προς το μέλλον. Τώρα, επειδή είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με την κινούμενη ύλη, ο χώρος και ο χρόνος, οι ιδιότητες τους, όπως είπα και πριν, αλλάζουν. Όπως αλλάζει και η μεταβαλλόμενη ύλη ο, ο Λομπατσέφ, ας πούμε, μερλετώντας σε άλλες, ε, άλλες επιφάνειες, σε καμπύλες δηλαδή, επιφάνειες και σε άλλες ε, μορφές κίνηση της ύλη, κατέληξε ότι και μπορείς και απέδειξε, δηλαδή, το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου σε ορισμένε επιφάνειες είναι πάντα μικρότερο των 180 μυρών και εξαρτάται από το μήκος των πλευρών. Ε, αντίστοιχα, νομίζω, ο Ρίμαν πρέπει να απέδειξε ότι σε άλλες περιπτώσεις είναι μεγαλύτερο πάντα των 180. Μιρών. Ε, αυτά βάζουν τέρμα σε κάποιες ε, αντιλήψεις που υπήρχαν μέχρι το, και το 19ο αιώνα πολύ ισχυρέ και παραλλαγές που και σήμερα, ε, που έβλεπαν το χώρο και το χρόνο σαν υποκειμενικές ηλίψεις ε, ε, του ανθρώπου. Ο άνθρωπος καθορίζει ότι είναι ο χώρος, ο άνθρωπος καθορίζει ότι είναι ο χρόνος. Είναι δηλαδή πράγματα που τα έχουμε μέσα μας βασικά αυτά στηρίζονται κυρίως στον Γκάντ. Λοιπόν, η ληστική προσέγγιση και με αυτόν τον τρόπο μπόρεσε διά τη επιστήμη συνέχεια να αποδείξει ακριβώ την αντικειμενική ιδιότητα του χώρου και του χρόνου τη κινούμενη ύλη. Πάμε να περάσουμε τώρα στην ομοτελειακή σύνδεση των φαινομένων, πώ όλα δηλαδή συσχετίζονται μεταξύ του, όχι αναγκαστικά άμεσα αλλά και έμεσα, και να δούμε κάποιε κατηγορίε του διαλεκτικού λησμού. Δεν θα προλάβουμε να δούμε όλε τι κατηγορίε. Ήδη είναι πάρα πολύ αυτή που συσσωρεύεται. Σα έχω δώσει τα Θα αναφερθούμε στο ελληνικό και το γενικό, την αιτία και το αποτέλεσμα. Έξι δηλαδή βασικέ κατηγορίε θα πιάσουμε σε πρώτη φάση για τρει βασικού νόμου. Λοιπόν, τι είναι ενικό και τι είναι γενικό. Κάθε υλικό σχηματισμό έχει κάποιε ιδιότητε. Άλλε ιδιότητε από αυτέ είναι χαρακτηριστικέ δικέ του, αποτελούν δηλαδή στοιχείο τη ιδιοτυπία του, και άλλε ιδιότητε του επαναλαμβάνονται και σε άλλα. Πολλέ περιπτώσει σε, σε άλλα αντικείμενα του ίδιου γένου ή και παντού. Καθολικέ δηλαδή ιδιότητε. Η έννοια λοιπόν του ενικού και του γενικού είναι η εξή. Το ενικό αφορά την ιδιωτική, αφορά το ατομικό, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ε, και τις σχέση αυτού του υλικού σχηματισμού. Ενώ ε, το γενικό, τις ιδιότητε που επαναλαμβάνονται και σε άλλου. Δεν χαρακτηρίζουν δηλαδή μόνο τον εαυτό ότι είναι κοινέ. Τώρα, η σχέση του ενικού και του γενικού θα ταλαιπωρήσει τη φιλοσοφία, δηλαδή, ε, αν δεν τη δει κανεί διαλεκτικά, ότι κάθε πράγμα είναι ταυτόχρονα ένωση και του ενικού και του γενικού, αν δεν μπορεί να δει, να δει κανεί και την ενικότητα αλλά και τη γενικότητα μέσα στο ίδιο στο πράγμα, θα πέσει σε τρομερά σφάλματα. Για παράδειγμα, η πλατωνική φιλοσοφία. Ο Πλάτων τι κάνει, αποσπά το γενικό, το προκρίνει αυτό ω κύριο, το αποσπά από το ενικό και αναπτύσσει μια ολόκληρη θεωρία των ιδεών που στηρίζεται πάνω στη γενικότητα. Αυτό αφήνει την πραγματικότητα μισή. Αυτό είναι σε ένα βαθμό μια αντίρρηση που έχει ο Αριστοτέλη, αλλά όχι με συνέπεια. Το γενικό, πάμε να δούμε ένα παράδειγμα. Το γενικό στον καπιταλισμό είναι ότι είναι ένα εκμεταλλευτικό τρόπο παραγωγή. Το ενικό είναι ότι μετατρέπει τα πάντα, όλα, τα όλα λοιπόν σε εμπορεύματα, συμπεριλαμβανομένη και τη εργατική δύναμη. Στηρίζεται στην εκμετάλλευση τη μισθωτή εργασία και το σφετεριασμό τη υπεραξία το γενικό του χαρακτηριστικό και το, και το, ενικό, το, το γενικό και το ενικό του. Εάν κάποιο εστιάσει μόνο στο γενικό χαρακτηριστικό του καπιταλισμού, τότε δεν θα είναι σε θέση να κατανοήσει την ουσία του, την ιδιομορφία του, τι ιδιαίτερε νομοτέλειε που έχει και συνεπώ δεν θα είναι σε θέση να αντιληφθεί ποια πρέπει να είναι και η στρατηγική και τα πολιτικά καθήκοντα που πρέπει να έχουν τα πολιτικά υποκείμενα οι εργαζόμενοι για να μπορέσουν να ανατρέψουν τον καπιταλισμό και να απελευθερώσουν την εργατική τάξη. Επομένω, έχει και, και άμεσε πολιτικέ συνέπειε. Δεν είναι, δηλαδή, ένα σχολαστικό ζήτημα η σχέση του ενικού με το γενικό. Αιτία και αποτέλεσμα. Στο πλαίσιο τη γενική αλληλεπίδραση και σύνδεση όλων των φαινομένων, η αιτιότητα είναι μια μορφή αυτή τη σύνδεση. Ε, γράφει ο Εγγέλιο ότι για να κατανοήσουμε τα χωριστά φαινόμενα, πρέπει να τα αποσπάσουμε από την καθολική αλληλοσυσχέτιση και να τα θεωρήσουμε ξεχωριστά. Οι διαδοχικέ κινήσει εμφανίζονται η μία σαν αιτία και η άλλη σαν αποτέλεσμα. Επομένω, αιτία είναι το φαινόμενο που προκαλεί ένα άλλο και αποτέλεσμα είναι ένα φαινόμενο που παράγεται από την επενέργεια ενό άλλου φαινομένου. Παράδειγμα, η θέρμανση του νερού προκαλεί την εντονότερη κίνηση των μορίων του με αποτέλεσμα να χαλαρώνουν μεταξύ του οι δεσμοί και στου 100 βαθμού, στο σημείο βρασμού, από υγρό να μετατρέπεται σε αέριο και να εξατμίζεται. Η θέρμανση εδώ πέρα είναι η αιτία, η εξάτμιση έτσι, είναι το αποτέλεσμα. Μέσα από τι κατηγορίε αιτία και αποτέλεσμα, η συνείδηση αντανακλά μια καθολική νομοτέλεια του αντικειμενικού κόσμου, η οποία είναι απαραίτητη για την πρακτική δράση του ανθρώπου. Αν δεν μπορούσαμε δηλαδή να γνωρίσουμε τι αιτίε, δεν θα ήμασταν και σε θέση να μπορέσουμε να, να παράγουμε και κάποια αυτά τα πράγματα. Οι ληστέ φιλόσοφοι θεωρούν ότι η αιτιακή σύνδεση των φαινομένων είναι μια καθολική και αντικειμενική ιδιότητα τη ύλη, ανεξάρτητα από τη σύνδεση του ανθρώπου. Και επομένω όλα τα φαινόμενα είναι αιτιακά καθορισμένα. Αυτό που ονομάζουμε δετερμινισμό. Οι ιδεαλιστέ φιλόσοφοι εξορίζουν την αιτιότητα από την αντικειμενική πραγματικότητα με τρει τρόπου. Αποδίδουν την αιτιότητα σε κάποια θεϊκή βούληση που επεμβαίνει επομένω ω εξωτερικό παράγοντα για να ρυθμίσει τον κόσμο. Δεύτερον, εντοπίζουν την αιτιότητα στη συνείδηση του ανθρώπου ω υποκειμενική και όχι αντικειμενική σύνθεση, η περίπτωση του υποκειμενικού ιδεαλισμού, και τρίτον, μπορεί να αρνηθούν τελείω την ύπαρξη τη αιτιότητα για κάθε φαινόμενο. Εδώ πάμε στον ιντετερμινισμό, στο εντελώ αντίθετο, στην έλλειψη κάθε λοιπόν αιτιότητα. Η αιτία κατά αποτέλεσμα τώρα συνδέονται με αμοιβαία επενέργεια. Δηλαδή, το φαινόμενο αιτία προκαλεί το φαινόμενο αποτέλεσμα, αλλά με τη σειρά του το αποτέλεσμα μπορεί να επενεργήσει ω αιτία πάλι στο προηγούμενο. Να αλλάξουν δηλαδή οι σχέσει του. Α πούμε, η ανάπτυξη του καπιταλισμού είναι η αιτία κατάργηση τη δουλοπαρικία. Σε έναν βαθμό, η κατάργηση τη δουλοπαρικία προωθεί ω αιτία την περαιτέρω ανάπτυξη του καπιταλισμού. Έτσι βλέπουμε πώ αλλάζει αυτή η αμοιβέα επενέργεια. Βέβαια, αυτή η αιτιακή σχέση γίνονται πάντοτε μέσα σε ορισμένε συνθήκε. Εάν αυτέ οι συνθήκε τροποποιηθούν, τότε θα τροποποιηθεί ενδεχομένω και το αποτέλεσμα. Δηλαδή, μια αιτία, η ίδια αιτία, μπορεί να παράγει σε άλλε συνθήκε διαφορετικό αποτέλεσμα. Αυτό πρέπει να το πούμε, διότι αλλιώ θα παρεξηγηθούμε ότι μιλάμε για μια μηχανιστική αντίληψη όπου όλα είναι προδιαγραμμένα με μια φυσική αιτία. Δεν θα πάρει ο Θεό στη μέση. Έτσι και ακολουθούν το ένα το άλλο. Έτσι θα ταυτίσουμε την αιτιότητα με την αναγκαιότητα. Πάμε να δούμε το αναγκαίο και το τυχαίο. Δύο άλλε κατηγορίε. Αναγκαίο είναι ότι απορρέει από την ουσία και από την εσωτερική σύνδεση των φαινομένων και προκύπτει αναπόφευκτα υπό τι κατάλληλε συνθήκε. Τυχαίο είναι ότι δεν συνδέεται με την ουσία και την εσωτερική σύνδεση των φαινομένων και γι' αυτό είναι ασταθέ και συμπτωματικό. Πάμε στο παράδειγμα. Μια μικροεπιχείρηση κλείνει σήμερα. Τώρα, το αναγκαίο. Η καταστροφή τη μικρή ιδιοκτησία από το μεγάλο κεφάλαιο αποτελεί αναγκαιότητα. Διότι σχετίζεται με την ουσία τη κεφαλαιοκρατική ανάπτυξη, η οποία λόγω του ανταγωνισμού προχωρά συγκεντρώνοντα το κεφάλαιο όλο και σε λιγότερα χέρια. Αυτό συνεπάγεται αναγκαία ότι οι μικροδιοκτήτε, τα μικρά και αδύναμα κεφάλαια, χτυπιούνται νομοτελειακά. Το τυχαίο τώρα. Το ποια μικροεπιχείρηση θα κλείσει και ποια όχι, ή με ποια σειρά θα κλείσουν και οι δύο, αυτό είναι στη σφαίρα του τυχαίου. Δηλαδή δεν καθορίζεται από την ουσία τη ανάπτυξη του κεφαλαιοκρατικού συστήματο, δεν αποτελεί δηλαδή αναγκαιότητα τη συγκέντρωση του κεφαλαίου σε λιγότερα χέρια να κλείσει το συγκεκριμένο μαγαζί στη συγκεκριμένη γωνία, το τυχείο καθορίζεται από εξωτερικού παράγοντε τη ανάπτυξη. Δηλαδή, για παράδειγμα, ανοίγει απέναντι από ένα μικρό μαγαζί τη γειτονιά ένα με αντίστοιχο προϊόν μια μεγάλη αλυσίδα που πουλάει φτηνότερα προϊόντα. Ανοίγει εκεί πέρα γιατί βρήκε φτηνό ενίκιο στο απέναντι πεζοδρόμιο. Πάει, τον κατέστρεψε τον άνθρωπο. Αυτό δεν ήταν νομοτελειακό του καπιταλισμού. Όμω το αναγκαίο και το τυχαίο δεν μπορούν να υπάρξουν ξεχωριστά η αναγκαιότητα θα εκφραστεί και μέσα από το τυχαίο. Το τυχαίο δηλαδή είναι μια έκφραση αυτής της αναγκαιότητας. Γι' αυτό η αναγκαιότητα μπορεί να εκδηλώνεται με διάφορους τυχαίους τρόπους και το τυχαίο να επιδρά ως ένα βαθμό στην αναγκαιότητα, στη μορφή δηλαδή εκδηλωσή τη, αλλά πάντοτε εμφανι... εκφράζοντα την ουσία και πραγματοποιώντας την ομοτέλεια. Δεν είναι εντελώς άσχητα πράγματα μεταξύ τους. Απλά έχουν μια εξωτερική σχέση με την αλληλεπίδραση. Νόμος και νομοτέλεια. Ο νόμος είναι μια καθορισμένη αναγκαία σχέση, ουσιαστική, σταθερή, και καθολική, σχετικά σταθερή και καθολική, ε, καθολική σύνδεση των φαινομένων. Οι νόμοι ανάλογα με το πεδίο εκδηλωσής τους μπορεί να είναι γενικότεροι και ειδικότεροι. Ας πούμε, ο νόμος, ε, η αρχή του αρχιμίδη για την άνοση. Ένα σώμα βυθίζεται σε ένα υγρό, έτσι θα δεχθεί άνωση ε, άνοση ίση με το βάρο του ρευστού που εκτοπίζει. Αυτό ισχύει για όλα τα σώματα που ε, υποδοσμένε συνθήκε βυθίζονται σε ένα ε, υγρό. Αυτό είναι μια ε, σταθερή λοιπόν σχέση. Αυτό είναι ένα νόμο που προκύπτει. Η νομοτέλεια τώρα είναι κάτι το ευρύτερο. Είναι μια ευρύτερη διαδικασία η οποία καθορίζει μια διαδοχή πραγμάτων, μια διεργασία δηλαδή, η οποία υπακούει σε έναν και σε περισσότερους νόμους. Δηλαδή, η εναλλαγή των εποχών είναι μια νομοτελειακή διαδικασία. Δεν βασίζεται όμω σε ένα πράγμα, αλλά σε πάρα πολλά και στην περιφορά γύρω από τον ήλιο και στη λόξη του άξονα, δηλαδή έχουμε πολλού νόμου πέρα από τον νόμο τη Παγκόσμια έλξης και διάφορου άλλου. Πάμε να δούμε τι κατηγορίε μορφή και περιεχόμενο. Περιεχόμενο είναι το σύνολο των στοιχείων και διαδικασιών που συγκροτούν έναν υλικό σχηματισμό. Μορφή είναι. Η διάταξη και η δομή αυτών των στοιχείων του υλικού σχηματισμού. Α πούμε το σώμα ενό ζωντανού οργανισμού. Περιεχόμενο. Τα κύτταρα, οι ιστοί, τα όργανα, οι εργασίε που πραγματοποιούνται όπω η αναπνοή, ο μεταβολισμό κτλ. Μορφή. Η διάταξη των κυττάρων αυτών, η διάταξη των ιστών, η διάταξη των οργάνων και η διαδοχή και η ακολουθία που υπάρχει ανάμεσα σε αυτέ τι διεργασίε. Έχουμε τη μορφή λοιπόν και το περιεχόμενο. Άλλο παράδειγμα, ένας ιστορικά καθορισμένος τρόπος παραγωγής. Περιεχόμενο. Οι παραγωγικές δυνάμεις που ενεργοποιούνται στο πλαίσιο αυτού του τρόπου και η μορφή είναι οι σχέσεις παραγωγής, οι σχέσεις των ανθρώπων στην παραγωγική αυτή διαδικασία. Το περιεχόμενο και η μορφή είναι αναπόσπαστες πλευρές κάθε υλικού σχηματισμού. Δεν μπορούμε να έχουμε περιεχόμενο χωρίς μορφή και η μορφή χωρίς περιεχόμενο. Η μορφή όμως δεν είναι κάτι εξωτερικό προς το περιεχόμενο, προσυδιάζει σε αυτό. Το περιεχόμενο χαρακτηρίζεται από μια διαρκή κίνηση και ανάπτυξη. Σύμφωνα με την αλλαγή του περιεχομένου, θα αλλάξει και η μορφή. Επομένω, το περιεχόμενο καθορίζει τη μορφή. Όμω, η μορφή μπορεί να επιδρά στο περιεχόμενο. Δηλαδή, σε μια δοσμένη φάση ανάπτυξη του περιεχομένου, η μορφή μπορεί είτε να επιταχύνει είτε να επιβραδύνει την περαιτέρω ανάπτυξη αυτού του περιεχομένου. Και επειδή η μορφή είναι πιο σταθερή, είναι λιγότερο κινητική από το περιεχόμενο, το νέο Περιεχόμενο περιορίζεται κάθε φορά από την παλαιά μορφή, ενώ η νέα μορφή θα του δώσει υπεραιτέρω όθηση. Στο παράδειγμα, στο, στο, στο πλαίσιο του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Στον υπερρεαλισμό, στον ανώδοτο στάδιο, στάδιο, ότι οι παραγωγικέ δυνάμεις του περιεχόμενου έχουν αναπτυχθεί ως ένα σημείο και η υπεραιτέρω ανάπτυξή του εμποδίζεται από τη σχέση παραγωγή, από τη μορφή. Οι νέε παραγωγικέ δυνάμει έχουν αναπτυχθεί τόσο που οι παλαιέ κεφαλοκρατικέ σχέσει δεν μπορούν ούτε να τι αξιοποιήσουν ούτε να τι αναπτύξουν περαιτέρω. σα ίσα περνάμε σε κρίσει και σε καταστροφέ. Οι νέε παραγωγικέ δυνάμει λοιπόν έχουν ανάγκη από νέε σχέσει παραγωγή. Η κοινωνικοποιημένη παραγωγική λοιπόν, διαδικασία έχει ανάγκη από κοινωνικοποίηση τη ιδιοκτησία, την κατάρριξη τη ατομική ιδιοκτησία δηλαδή και τη μετατροπή τη σοσιαλιστική. Πάμε στι κατηγορίε ουσία και φαινόμενο τώρα. Ενώ το περιεχόμενο αποτελεί το σύνολο των στοιχείων και διαδικασιών ενό αντικειμένου ή φαινομένου, η ουσία είναι αυτό που καθορίζει τη φύση του. Η ουσία δηλαδή είναι η κύρια εσωτερική και σχετικά σταθερή πλευρά τη αντικειμενική πραγματικότητα που καθορίζει τη φύση ενό φαινομένου. Φαινόμενο είναι η εξωτερική και πιο κινητική και μεταβλητή πλευρά τη αντικειμενική πραγματικότητα. Αποτελεί μια εκδήλωση τη ουσία. Α πούμε, η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία. Όλοι οι πολίτε ενό κράτου συμμετέχουν ω ίση στην εκλογή πολιτικών αντιπροσώπων για την κρατική εξουσία, η οποία προκύπτει ω επιλογή τη πλειοψηφία με το σεβασμό και την αποδοχή τη μειοψηφία. Αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή. Στην ουσία, η αστική τάξη όμω είναι κυρίαρχη. Το αστικό κράτο είναι το όργανο τη κυριαρχία τη. Η ουσία αυτή γίνεται αντιληπτή από το γεγονό ότι όλοι οι κρατικοί θεσμοί, τα όργανα και οι νόμοι στη συντριπτική του πλειοψηφία. Εξυπηρετούν την ενδυνάμωση τη αστική τάξη και την αναπαραγωγή του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγή. Τόσο η ουσία, όσο και το φαινόμενο είναι απαραίτητα για την πληρέστερη γνώση τη αντικειμενική πραγματικότητα. Όχι ω άθροισμα, αλλά ω ενότητα. Η ουσία, δηλαδή, φαίνεται και το φαινόμενο είναι ουσιώδε, λέει ο Λένιν. Δεν υπάρχει ουσία χωρί φαινόμενο, φαινόμενο χωρί ουσία. Καπιταλισμό, παράδειγμα. Ουσία. Εκμετάλλευση εργατική δύναμη και σφετερισμό υπεραξία. Φαινόμενο, η εξαφύλίωση των εργαζομένων, η συσσόρευση του πλούτου από του κεφαλαιοκράτε, η ανεργία και οι οικονομικέ κρίσει. Η ουσία και το φαινόμενο δεν βρίσκονται μόνο και σε ενότητα, αλλά και σε αντίθεση. Η αντίθεση του αποτελεί έκφραση των εσωτερικών αντιφάσεων των αντικειμένων. Και παράδειγμα αντίθεση μεταξύ ουσία και φαινομένου είναι το φαινομενικό. Η κατηγορία του φαινομενικού. Το φαινομενικό είναι μια μονόπλευρη, όχι ακριβή και συχνά διαστρεβλωμένη εκδήλωση τη ουσία. Για παράδειγμα, το καπιταλιστικό κέρδο. Φαινομενικά, στην κατηγορία του φαινομενικού, το κέρδο του κεφαλαιοκράτη προκύπτει γιατί αυτό έχει επενδύσει χρήματα στην επιχείρησή του και στη συνέχεια αυτά τα χρήματα του επέστρεψαν. Έτσι, οι κεφαλαιοκρατικέ σχέσει παραγωγή εμφανίζονται ω σχέσει έτσι και το κέρδο ω σχέσει σχέση ω σχέση πραγμάτων. Τώρα στην ουσία τι συμβαίνει. Ο καπιταλιστή δια του εκβιασμού τη μισθωτή εργασία εκμεταλλεύεται του εργάτε και εκμεταλλεύεται τον κόπο του, το ξόδεμα τη εργατική του δύναμη μέσα από την εργασία, την οποία σφετερίζεται αυτό και έτσι αντιλαμβανόμαστε το κέρδο προκύπτει ω αποτέλεσμα μια εκμετάλλευση. Είναι μια σχέση δηλαδή ανθρώπινη εκμετάλλευση και όχι μια σχέση πραγμάτων. Τώρα η ενότητα ανάμεσα στην ουσία και στο φαινόμενο είναι πολύ σημαντική γιατί για μας είναι και μια ενότητα ανάμεσα στο αισθητό και στο λογικό. Επομένως είναι μια, μας δείχνει την αναγκαιότητα της γνωστικής διαδικασίας να κινείται από το αισθητό προ το λογικό, από τι παραστάσει, από τι αισθήσει, προ τι αφαιρέσει. Αν συνέπιπτε η ουσία με το φαινόμενο, τότε η επιστήμη δεν θα έχει καμιά δουλειά να κάνει. Πάμε να περάσουμε στου νόμου διαλεκτική, συνοπτικά. <Στονίκη> Όσο πιο σύντομα γίνεται, ο νόμος του περάσματος από ποσοτικές αλλαγές σε ποιοτικές και αντίστροφα. Κάθε υλικό σχηματισμό έχει ιδιότητε με βάση τις οποίε προκύπτει η ομοιότητα ή η διαφορά του από του άλλου. Κάποιε από αυτέ οι ιδιότητε προσδιορίζουν τη φύση του, το τι είναι, και κάποιε άλλε το βαθμό ανάπτυξή του, τη έντασή του δηλαδή. Ποιότητα είναι το σύνολο των ιδιοτήτων που σχετίζεται λοιπόν με τη φύση του, με αυτό που είναι, με το τι παριστάνει αυτό ο υλικό σχηματισμό, με την ιδιοτυπία του, ενώ η ποσότητα σχετίζεται με την ανάπτυξή του. Με, την, με το βαθμό τη ένταση, τα μεγέθη του, μήκο, πλάτο, όγκο κτλ. Η ποιότητα και η ποσότητα αποτελούν πλευρέ του ίδιου υλικού και βρίσκονται πάντοτε σε ενότητα. Τα όρια μέσα στα οποία οι ποσοτικέ αλλαγέ δεν επιφέρουν κάποια ποιοτική αλλαγή στο συγκεκριμένο υλικό σχηματισμό ονομάζονται μέτρο. Αυτό είναι πολύ βασικό για να καταλάβουμε τον νόμο του περάσματο από τι ποσοτικέ σε ποιοτικέ αλλαγέ. Η ποιοτική αλλαγή δεν πραγματοποιείται όσο οι ποσοτικέ αλλαγέ μένουν μέσα σε αυτό το μέτρο. Παράδειγμα η αυξομοίωση θερμοκρασίας και η αλλαγή στη φυσική κατάσταση του νερού. Εάν θερμαίνω το νερό από τους 5 βαθμούς και το πάω στους 80 βαθμούς, δεν έχω δηλαδή το φαινόμενο του βρασμού, δεν θα έχω την εξάτμιση του νερού, δεν θα έχω δηλαδή κάποια ποιοτική αλλαγή. Αν όμως ξεπεράσω το μέτρο, από το 0 στο 100 δηλαδή, πάω πάνω από το 100, τότε υπερβαίνοντας το μέτρο θα περάσουμε και σε μια ποιοτική αλλαγή. Το νερό θα εξατμιστεί, θα γίνει αέριο. Αντίστοιχα, αν περάσω κάτω από το 0, από το μέτρο δηλαδή, από το όριο το κάτω, θα γίνει πάγος. Λοιπόν, άλλο. η νέα ποιότητα τώρα με τη σειρά της, δεν καθορίζει και αυτή την ποσότητα, υπό την έννοια ότι, για παράδειγμα, αν περάσουμε στον πάγο, ο όγκος, οι ποσοτικά χαρακτηριστικά του νερού, ο όγκος θα αυξηθεί θα μεγαλώσει. Ε, με τη μία δηλαδή βλέπουμε και την αλλαγή. Η ποιότητα θα αλλάξει και την ποσότητα. Ε, λειτουργεί και δηλαδή αυτό. Να δούμε την έννοια τη συνέχεια και τη ασυνέχεια, του άλματο. Συνέχεια είναι το, στά, το, στάδιο των αργών και ανεπαίσθητων ποσοτικών αλλαγών και εκδηλώνεται ω διαδικασία αυξομοίωση του υπάρχοντο. Η ασυνέχεια είναι η στιγμή ή περίοδο ριζικών ποιοτικών αλλαγών και τη μετατροπή τη παλιά ποιότητα σε νέα. Το άλμα ανάλογα με την ποιότητα τη αλλαγή με τον τρόπο δηλαδή που πραγματοποιείται, έχει δύο μορφές, δηλαδή την εξέλιξη και την επανάσταση. Η εξέλιξη είναι το άλμα που προϋποθέτει το πέρασμα ενός υλικού σχηματισμού σε μια άλλη ποιοτική κατάσταση, χωρίς να αλλάζει όμως την ουσία του, τα θεμελιακά του δηλαδή χαρακτηριστικά. Το πέρασμα του νερού, δηλαδή σε στερεά ή σε αέρια μορφή, δεν αλλάζει το μοριακό του τύπο, για παράδειγμα. Το πέρασμα των καπιταλισμό, στον μονοπωλιακό καπιταλισμό δεν αλλάζει τον τρόπο παραγωγή στην ουσία του. Επανάσταση είναι το άλμα το οποίο προποθέτει ριζική καταστροφή τη ουσία του υλικού σχηματισμού στην προηγούμενη ε, μορφή και την εμφάνιση ενό νέου. Η σύγκρουση ενό ηλεκτρονίου με ένα αποζητρόνιο θα δημιουργήσουν φωτόνια. Τελειώσαμε, αλλάξαμε τελείω υλικό σχηματισμό. Ε, η κοινωνική επανάσταση που καταργεί τον παλαιό τρόπο παραγωγή εγκαθιδρύνει ένα νέο τρόπο παραγωγή. Εντελώ καινούριο. Άλλο νόμο είναι η ενότητα τη πάλι των αντιθέτων και η έννοια τη αντίφαση. Η έννοια τη αντίφαση είναι λίγο πιο δύσκολη, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι η ενότητα και η πάλι των αντιθέτων και η πηγή ανάπτυξη τη κινητική γενικά δύναμη που προωθεί και καθορίζει το πέρασμα σε αυτέ τι αλλαγέ που λέγαμε πριν, του ενό υλικού σχηματισμού, δηλαδή από το ένα στάδιο στο άλλο. Πάλι των αντιθέτων είναι η αλληλεπίδραση αντιθέτων πλευρών ενό υλικού σχηματισμού που έχουν την τάση να αναπτύσσονται προ διαφορετικέ κατευθύνσει. Αντίθετε είναι οι ελληνικέ και οι γενικέ ιδιότητε ενό αντικειμένου. Ε, Καθώ το ενικό έχει την τάση να μην επαναλαμβάνεται, ενώ το γενικό να επαναλαμβάνεται. Αντίθετα, μπορεί να είναι η μορφή και το περιεχόμενο. Καθώ το περιεχόμενο έχει την τάση να αλλάζει και η μορφή να είναι στατική. Ενότητα των αντιθέτων είναι η οργανική σύνδεσή του. Το ένα προποθέτει το άλλο. Όπω είπαμε και πριν, ενικό χωρί γενικό δεν υπάρχει και μορφή χωρί περιεχόμενο. Καθώ τα αντίθετα χαρακτηρίζουν τον ίδιο υλικό σχηματισμό, την ίδια ουσία, αναγκαστικά συμπίπτουν και σε πάρα πολλέ ιδιότητε. Πρέπει να δει σε μια ταυτότητα των αντιθέτων. Σε μια, μια αντίφαση βρίσκεται σε κατάσταση οριμότητα όταν τα αντίθετα είναι ισότιμα. Υπάρχει μια διαπάλη δηλαδή ισότιμη και χαρακτηρίζεται από μια όξυνση τη πάλης. Όταν κορυφώνεται η πάλη μεταξύ των αντιθέτων, τότε η ταυτότητά του εκφράζεται πλήρω κατά τη στιγμή του περάσματο των αντιθέτων από το ένα στο άλλο. Τώρα αυτά είναι, λίγο, είναι αρκετά αφήρημα, φαντάζομαι και λίγο δυσνόητα. Να δώσω ένα παράδειγμα: κατά την ανάπτυξη του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παραγωγή, η αντίφαση των συμφερόντων τη εργατική τάξη με την αστική τάξη οξύνεται. Και αναπτύσσεται, μαζί αναπτύσσεται και η κυριαρχία των αστών και η καταπίεση των εργατών. Είναι αντίθετα μεταξύ του. Η αντίφαση αυτή θα λυθεί με μια σοσιαλιστική επανάσταση, όπου η εργατική τάξη από καταπιεζόμενη γίνεται κυρίαρχη. Η αστική τάξη στη φάση αυτή θα γίνει καταπιεζόμενη. Έχουμε μια, μετατρέπονται το ένα στο άλλο δηλαδή. Έχουμε μια αμοιβαία μεταφορά. Τώρα. Ένα άλλο παράδειγμα καλύτερο για να μα δώσει την αντίφαση και το πώ προκύπτει νομίζω είναι το πώ μετατρέπεται η διαφορά σε αντίφαση. Δηλαδή, πριν τον καπιταλισμό, έχουμε τον αρχιμάστορα και τον, τον γκάλφα, γαλ, τον, τον μαθητή. Ωραία. Ο, με το που θα αποκτήσει μια σχετική εμπειρία με, σε ένα αρχή χρόνο θα γίνει και αυτό μάστορα. Επομένω, η διαφορά που έχουν δεν είναι μια ουσιαστική διαφορά. Με, σε, με προοπτική δηλαδή ιστορική, έρχονται ένα μαζί με τον άλλον. Όμω με την εξέλιξη τη μανιφακτούρα σιγά σιγά ο, ο Κάλφα θα μείνει Κάλφα, θα μείνει μαθητή. Ο Αρχιμάστορα θα είναι Αρχιμάστορα. Εδώ πέρα η διαφορά του αρχίζει να είναι και ουσιαστική. Ο ένα δεν θα γίνει ποτέ αυτό που είναι ο άλλο. Στην περαιτέρω εξέλιξη, όταν αυτό δεν θα εργάζεται πια ο Αρχιμάστορα, αλλά θα είναι αστό ιδιοκτήτη των μέσων παραγωγή, τότε πια. Δεν θα υπάρχει απλά ουσιαστική διαφορά, θα υπάρχει αντίθεση. Το συμφέρον του ενό θα έρχεται σε αντίθεση με το συμφέρον του άλλου. Και αυτό θα οδηγήσει συνέχεια στην αντίφαση του καθαλοκρατικού τρόπου παραγωγή. Τελευταίο νόμο, ο νόμο τη άρνηση τη άρνηση. Η άρνηση είναι μια αναγκαία στιγμή τη ανάπτυξη. Κατά τη λύση τη αντίφαση και το πέρασμα από την παλαιά ποιότητα στην καινούργια, προκύπτει η αναγκαία άρνηση τη παλιά. Υπάρχουν επαναγωγικές κυκλικές κινήσεις που δεν οδηγούν από το κατώτερο στο ανώτερο και υπάρχουν και εξελικτικές κινήσεις που οδηγούν σε ανώτερες μορφές έτσι, ε, οργάνωσης της ύλη. Διαλεκτική άρνηση είναι μια άρνηση που οδηγεί σε εξέλιξη από το κατώτερο στο ανώτερο, δηλαδή από υλικούς σχηματισμούς με απλό περιεχόμενο σε υλικούς σχηματισμούς με πιο σύνθετο περιεχόμενο, πιο πλούσιο. Κατά τη διαλεκτική άρνηση, δεν συντελείται απλή και ολοκληρωτική καταστροφή, εξαφάνιση δηλαδή τη παλαιά ποιότητα, αλλά διατηρείται το θετικό περιεχόμενο του παλαιού και αναπτύσσεται στο νέο. Και γι' αυτό η νέα ποιότητα είναι πιο πλούσια από την παλαιά. Έτσι, η διαλεκτική άρνηση οδηγεί από το απλούστερο στο πιο πλούσιο. Ο ανώτερο οργανισμό, για παράδειγμα, που προκύπτει από την εξέλιξη, διατηρεί στοιχεία του προηγούμενου, δεν είναι κάτι εντελώ καινούριο. Το κοινωνικό σύστημα που αναπτύσσεται και διαδέχεται το ένα το άλλο δεν θα καταστρέψει τελείω τι παραγωγικέ δυνάμει που υπάρχουν πριν, θα τι μεταπλάσει. Θα τι αναπτύξει περαιτέρω. Η εξέλιξη αυτή που έχουμε είναι η σπυροειδή εξέλιξη. Σπυροειδή και έχουμε μια φαινομενική επαναφορά στο παλαιό. Κατά τη διαδικασία λοιπόν τη διαλεκτική άρνηση ορισμένων υλικών σχηματισμών από άλλου, πέρα από το πέρασμα από το, ανώτερο, από το κατώτερο στο ανώτερο, πραγματοποιείται και ένα πέρασμα στο αντίθετό του. Στη συνέχεια ο νέο υλικό σχηματισμό μετασχη... μετασχηματίζεται και αυτό με τη σειρά του, θα περάσει και αυτό στο αντιθετό του. Έτσι μα δημιουργείται η εντύπωση ότι επιστρέψαμε στο πρώτο. Αυτό όμω ε... είναι μια επανάληψη, αλλά σε ένα ανώτερο επίπεδο. Ακριβώ γιατί η διαλεκτική άρνηση είναι μια άρνηση που μα πηγαίνει συνεχώ σε πιο πλούσιε μορφέ, η επαναφορά στο αρχικό είναι φαινομενική. Το βέβαιο είναι ότι οι νέοι υλικοί σχηματισμοί, Κατά την αδιάκοπη εξέλιξή του και το μετασχηματισμό του, επαναλαμβάνουν περιοδικά τι βαθμίδε που έχουν ήδη διατρέξει. Με πιο πλούσιο περιεχόμενο κάθε φορά, σε ανώτερη βάση, σχηματίζονται σε μια όχι ευθεία ανώδικη γραμμή, αλλά αυτή τη σπυροειδή που μα γυρίζει δηλαδή φαινομενικά προ τα πίσω. Πολύ χαρακτηριστικό, το τελευταίο, πρώτο τελευταίο παράδειγμα που δίνουμε, το πέρασμα του χημικού στοιχείου, α πούμε το λίθιο, είναι μέταλλο. Περνάει και μετατρέπεται σε βυρίλιο. Το αμέσω επόμενο, δηλαδή στον περιοδικό πίνακα, ε, είναι μια διαλεκτική άρνηση, αλλά δεν είναι σχηματισμό ε, αντίθετο με τον προηγούμενο. Έχει άλλη, είναι μια άλλη ποιότητα, αλλά δεν είναι αντίθετο με τον προηγούμενο. Όπω και το λίθιο το βυρίλιο έχει και αυτό μεταλλικέ ιδιότητε. Δεν είναι, είναι αμέταλλο. Αν καταλαβαίνετε τι λέω, ακολουθεί δηλαδή το πέρασμα από το ένα στοιχείο στο άλλο και σιγά σιγά από αρκετέ αρνήσει θα φτάσουμε σε ένα χημικό στοιχείο που θα έχει αντίθετε με το πρώτο στοιχείο από το οποίο ξεκινήσαμε οι ιδιότητε. Δεν ανάγκη δηλαδή να, μετατρε... να, πάμε με τη μία στο αντίθετο. Μπορεί να συμβεί, μπορεί και να μην συμβεί. Α δούμε του κοινο... κοινωνικούς κοινωνικού τρόπου παραγωγή. Η πρωτόγονη κοινωνία, που υπάρχει κοινοτική και όχι ατομική ιδιοκτησία, μετασχηματίζεται στην αρχαία δουλοκτητική, όπου εμφανίζεται ατομική ιδιοκτησία. Η δουλοκτητική μετασχηματίζεται στη φεουδαρχική και αυτή στην καπιταλιστική. Το πέρασμα από την καπιταλιστική κοινωνία, τη ατομική ιδιοκτησία, σε μια σοσιαλιστική κοινωνία, κοινωνικοποίηση ιδιοκτησία και κατάργησή τη, Αποτελεί μια επαναφορά στην αρχική βαθμίδα, αλλά σε ένα πολύ ανώτερο επίπεδο. Δηλαδή, η απουσία ατομική ιδιοκτησία δεν προκύπτει από τι υποτυπώδει παραγωγικέ δυνάμει που υπάρχουν, από την απουσία δηλαδή δυνάμεων, αλλά από την ανάπτυξή του σε τέτοιο βαθμό που έρχονται σε ρήξη με τι σχέσει παραγωγή και την ατομική ιδιοκτησία εν γέννη. Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε τρει-τέσσερι διαλεκτικέ αρνήσει δηλαδή, για να φτάσουμε στο, στην επαναφορά. Λοιπόν, δεν κουράζω άλλο. Αυτό που θέλω να παρατηρήσω είναι το εξής. Η ανάπτυξη των φιλοσοφικών κατηγοριών δεν αντανακλά απλά και μόνο τους νόμους που βλέπουμε να είναι κοινοί στην κοινωνία, στη φύση. Ε, δείχνει ταυτόχρονα και τα στάδια με τα οποία εξελίσσεται η νόησή μας. Η γνωστική μας διαδικασία και ε, καθεαυτή, δηλαδή σε κάθε άνθρωπο, αλλά και σε μια πορεία εξέλιξης της ανθρώπινης σκέψης. Δηλαδή, πρώτον, ο άνθρωπος παρατηρεί ότι υπάρχει μια αιτία και ένα αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος παρατηρεί το ενικό στοιχείο και το γενικό στοιχείο. Βλέπει δηλαδή το διαφορετικό. Στη συνέχεια θα κάνει μια διάκριση ανάμεσα στην ποιότητα και στην ποσότητα. Αυτές οι κατηγορίες λοιπόν αντανακλούν μια ολόκληρη ιστορική πορεία. Επομένως δεν είναι κατηγορίες στο χώρο του λογικού αυστηρά. Είναι κατηγορίες που συνθέτουν εδώ πέρα το ιστορικό και το λογικό μαζί. Αυτά. Να ευχαριστήσουμε.